Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στο EuroSchool το φετινό. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο site, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα εξηγήσουμε όλα. Αυτό όμως που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε είναι στο φετινό EuroSchool. Ωραία. Πάμε λίγο στο 2012. Πάντα εδώ αριστερά υπάρχει ένα μενού εξειδικευμένο το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όταν είστε σε μία από τις ενότητες. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Ωραία. Εδώ υπάρχει λοιπόν όλο το πρόγραμμα του φετινού EuroSchool. Θα δείτε ότι σε μερικά slots, όπως εδώ για παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Αξιολογήστε τον ομιλητή. Ας το πατήσουμε λίγο να δούμε τι κάνει και ας το κάνουμε και live. Υπάρχουν για κάθε ομιλητή τρεις ερωτήσεις. Πάμε λίγο πιο κάτω. Ωραία. Εδώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις με βάση τις οποίες καλείστε να τον αξιολογήσετε. Τι κάνετε, 5 αστεράκια και απαντάτε σε κάθε ερώτηση. Υπήρχε καινούργια γνώση. Ό,τι θέλετε. Το πατάτε, περιμένετε λίγο και η ψήφο σας έχει περαστεί. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες δύο. Και αυτό υπάρχει σε κάθε σλότ. Μπορείτε δηλαδή να αξιολογήσετε για κάθε ομιλητή. Και ναι, παράκληση να αρχίσετε να το κάνετε αν θέλετε τώρα. Όσοι είστε μέσα στο σύστημα, μπορείτε να μπείτε και στο EuroTour Ιδέα του κυρίου Χατζηχρήστου και στο σλότ του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη και να τον αξιολογήσετε. Τώρα, εδώ δεν έχουμε αποτελέσματα, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στην παρουσίαση. Αλλά υπάρχει ένα σύνδεσμος εκεί πάνω, top 10 ομιλητές, όπου εμφανίζεται η βαθμολογία του καθενός. Όχι εδώ, στην παρουσίαση. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ. Είναι εντελώς τυχαίο ότι ο καθηγητής μου βρίσκεται στην πρώτη θέση του παραδείγματος. Κάπως έτσι θα φαίνεται η βαθμολογία, η οποία όσο θα μπαίνετε και θα αξιολογείτε, θα αλλάζει μέρα με τη μέρα. Για τον πρώτο μαθητή ξέρω ότι κερδίζει ένα iPad. Για τον πρώτο ομιλητή δεν ξέρω τι κερδίζει. Τίποτα. Οκ. Okay. Κερδίζει τη δόξα, προφανώς. Πάμε λίγο ξανά στο website. Με αυτόν τον τρόπο άρα. Ωραία, τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο άρα αξιολογούμε τους ομιλητές. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις στο τεστ γνώσεων για το κάθε σλότ. Πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα. Και πάμε λίγο στο σλότ του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη. Εδώ είμαστε. Εδώ υπάρχει ένα κουμπάκι λοιπόν, τεστ γνώσεων. Αν το πατήσετε, θα ανοίξει το ίδιο το σλότ και κάτω-κάτω, κάτω και από την αξιολόγηση που είπαμε πριν, υπάρχουν οι ερωτήσεις για το τεστ γνώσεων. Από αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολλαπλής επιλογής, κάθε φορά μία είναι σωστή. Καλείστε να απαντήσετε. Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης. Μία φορά απαντάτε και τέλος. Τις διαβάζετε προσεκτικά, επιλέγετε κατά τη γνώμη σας σωστή απάντηση και Ειρήνη, επέλεξε αν θέλεις κάτι για να το κάνουμε σαν παράδειγμα. Το πόσες ερωτήσεις περιέχει κάθε τεστ γνώσεων του κάθε σλότ εξαρτάται, τις έχει δώσει ο ίδιος ο ομιλητής. Μπορεί να είναι 2, 3, 4 συνήθως. Ωραία. Κάνε και λίγο ένα F5, ένα refresh. Εδώ βλέπετε, αφού έχετε απαντήσει λοιπόν, απλά ένα refresh στη σελίδα για να φανούν οι απαντήσεις μας. Αφού έχετε απαντήσει λοιπόν, προσέξτε λίγο, πάμε προς τα κάτω. Έλα καλό μου. Ωραία, πάμε πιο κάτω. Προσέξτε ότι αφού έχετε απαντήσει, εδώ βλέπετε την απάντηση που δώσατε, αλλά δεν βλέπετε τη σωστή απάντηση. Γιατί αν την βγάζαμε από τώρα τη σωστή απάντηση, κάποιος που δεν είχε απαντήσει θα μπορούσε να πάει στο διπλανό του να τη δει και να απαντήσει μετά. Βλέπετε άρα μόνο την απάντηση που δώσατε. Οι σωστές απαντήσεις θα δοθούν στο τέλος. Αυτό όμως που μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή είναι η συνολική βαθμολογία. Γυρνάμε λίγο πίσω στο PowerPoint που έχουμε το παράδειγμα. Ωραία. Αυτοί είναι οι μαθητές. Κάπως έτσι θα βλέπετε την τελική λίστα με τους top 10 μαθητές. Ο πρώτος είναι αυτός που έχει τις περισσότερες απαντήσεις. Αν υπάρχει ισοβαθμία, η σειρά μετά είναι αλφαβητικά, να ξέρετε. Και φυσικά υπάρχει η εικόνα του iPad που περιμένει τον νικητή δίπλα στον πρώτο. Πάμε ξανά πίσω στο website. Πάμε στο πρόγραμμα και να πούμε και το τελευταίο, τα EuroSchools, όπου και εκείνα είναι σημαντικά.
Πάμε λίγο στο πρώτο Eurosport. Νομίζω πως έχω ερωτήσεις, σαν παράδειγμα, εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Eurosport. Ξέρετε τη διαδικασία από τις προηγούμενες χρονιές του σχολείου. Δύο ομιλητές, ο καθένας με τα επιχειρήματά του και στο τέλος το κοινό καλείται να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον σε μία, δύο, τρεις ερωτήσεις. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Το ανοίγετε κάνοντας κλικ είτε εδώ είτε στον τίτλο. Διαβάστε περισσότερο και ψηφίστε. Πάμε λίγο κάτω, κάτω, κάτω. Ο ένας, ο άλλος. Έχουμε εδώ ερωτήσεις? Όχι. Εδώ κάτω λοιπόν, νομίζω σε κάποιο άλλο Eurosport. Σύρινη, όσο θα μιλάω, μπορείς να το βρεις λίγο για να το δούμε. Αν δοκιμάσεις να ανοίξεις ένα από τα άλλα δύο Eurosport, θα υπάρχουν ερωτήσεις παρόμοιες με τις προηγούμενες. Όπου θα κληθείτε την ώρα του που γίνεται το Eurosport να απαντήσετε αν επιλέγετε τον έναν ή τον άλλον. Δεν έχει διαφορά σε σχέση. Για πάτα λίγο εδώ να δούμε πώς έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις ανεβαίνουν συνήθως πριν ξεκινήσει το Eurosport. Α, κάπως έτσι περίπου θα φαίνεται. Αυτό είναι παράδειγμα. Εδώ ο τίτλος δεν ισχύει, τον έχω βάλει εγώ απλά για να το δούμε σαν παράδειγμα. Εδώ θα υπάρχει ο τίτλος της ερώτησης, όπως τον έχουν δώσει αυτοί που κάνουν το session, το Eurosport. Ερώτηση, επιλέγω τον έναν ή τον άλλον. Ψηφίζουμε. Η διαφορά εδώ είναι ότι αν υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, η ψήφος είναι ξεχωριστή στην κάθε ερώτηση. Επίσης, να είστε προσεκτικοί, γιατί δεν μπορείτε να κυρώσετε την ψήφο σας. Αν ψηφίσετε μία φορά, αυτό ήταν, πάει και τελείωσε. Νομίζω είδαμε τα βασικά, γιατί πάνω σε αυτά θα κινηθεί το σχολείο τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, πάνω στην αξιολόγηση των ομιλητών, πάνω στις απαντήσεις στα τεστ γνώσεων και πάνω στις ψηφοφορίες στα Eurosport. Πάμε λίγο ξανά στην παρουσίαση στο PowerPoint, να δούμε αν ξεχάσαμε κάτι. Ωραία. Σε κάθε slot και σε κάθε session υπάρχουν κουμπάκια αποστολή στο Facebook, αποστολή στο Twitter, Google Plus One. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιείτε, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, παίζουμε πάρα πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα και βοηθούν στη διάδοση, το να αποστάρετε δηλαδή κάτι θα βοηθήσει στη διάδοση και της ιδέας και του όλου εγχειρήματος που κάνουμε. Αυτές είναι οι διευθύνσεις για του ημόπ και στο Facebook και στο Twitter για όσους χρησιμοποιούν. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει ένας στόχος να φτάσουμε, είναι οι χρήστες στο Facebook και υπάρχει ένας στόχος, αν μπορέσουμε να τους αυξήσουμε και να φτάσουμε σε κάποιο άλλο αριθμό. Τι άλλο, και όπως είπα, η Ειρήνη Τρίκα, η συνεργάτης του ΙΜΟΠ, βρίσκεται, αυτό είναι το email της, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και στη γραμματεία για να λύσει οποιασδήποτε τεχνικές απορίες έχετε σε σχέση με την πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Όταν κάποιος θα λέει όλα σε μισή ώρα, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι εύκολο και άμα μάθεις τη λογική όπως οπουδήποτε πεις. Εγώ όταν είχα γραφτεί για να εξοικειωθώ γιατί μου είχατε ζητήσει ένα social media στο Facebook, το πρώτο μήνα έκανα υπομονή και έλεγα αφού μου είπαν ότι πρέπει να το μάθω, πρέπει να το μάθω για να καταλάβω τι είναι social media. Μετά καταλαβαίνεις τη λογική και όλος φαίνεται εύκολα. Έτσι γίνεται και με αυτό το πόρταλ. Η Ειρήνη Τρίκα θα είναι συνέχεια στη διαχείριση της πλατφόρμας. Τώρα θα βγούμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και γυρνάμε για τον εικονικό αρχηγείο που θα γίνει online με τις κατευθύνσεις εδώ πέρα για το πρώτο περιστατικό PPH με Σταύρο Κράβα και Χάρη Μαμουλάκη. Σας ευχαριστώ.